Αν είχαμε τη διαθήκη, η Λίλα και η Ράνια θα είχαν ένα γερό χάρτη στα χέρια τους. Έχω πάει με όλη την αντίπαλη πλευρά. Και με το Μήνο και με το δικηγόρο. Είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα έπρεπε να μιλάει για λάθη αυτή την περίοδο. Ναι, εγώ τα λάθη μου τα διορθώνω. Εσύ. Τι γίνεται όταν μια παρέα σπάει σε κομμάτια? Μπορεί να ξανακολλήσει το γυαλί. Ή μήπως ορισμένες ζημιές είναι ανεπανόρθωτες. Που οργάνωσαν ο Φώτης και η Κατερίνα ως παντρεμένο ζευγάρι, δεν πήγε κανένας. Αλλά όλοι είχαν μια καλή δικαιολογία. Και για κάθε έναν από τους προσκεκλημένους, η ιστορία της δικαιολογίας άρχιζε αρκετό καιρό πριν. Καλησπέρα σας. Πριν 2 μήνες, λίγο πριν στείλει το report που της είχε ζητήσει ο νέος προϊστάμενός της, άγνωστοι απήγαγαν τη Ράνια και τη φόρτωσαν σε ένα τρένο. Φεύγουμε. Ένα σεντ να πατήσω. Ποιο σεντ! Ήλπιζα ότι αυτή τη φορά δεν θα δικαιώνομαι στις απόψεις μου για τις γυναίκες. Αν μ' αφήσετε μισό λεπτό. Εντάξει, δεν τα καταφέρατε να το τελειώσετε την Τρίτη όπως είχατε πει. Αλλά να λείψετε και ολόκληρη την Τετάρτη χωρίς καν να ειδοποιήσετε. Κύριε Βάιτ, συχαίνω με τις δικαιολογίες. Οι δουλειές πρέπει να παραδίδονται στην ώρα τους. Έχοντας πει λοιπόν αυτά, θέλω να σας πω ότι εγώ το report το ετοίμασα την Τρίτη, αλλά 2 λεπτά πριν σας το στείλω, με απήγαγαν 2 κουκλοφόροι. Το ήξερα ότι ακούγεται γελίο. Βλέπω ότι μπορεί να σας κατηγορήσει κανείς για καθυστέρηση στις παραδόσεις σας, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να σας κατηγορήσει για έλλειψη φαντασίας. Το report είναι έτοιμο, θα το έχετε στο γραφείο σας σε 5 λεπτά. Δεν χρειάζεται πια. Το έκανε ο Γιάννης. Και ποιος είναι ο Γιάννης? Ο καινούριος μου βοηθός. Είναι πλέον οδυνηρά εμφανές ότι χρειαζόμαστε περισσότερους άντρες εδώ μέσα. Για να γίνει και καμιά δουλειά. Βοηθός? Ναι, αλλά πέρυσι που χρειαζόμασταν βοήθεια, η Θάλια είπε ότι με τις περικοπές δεν μπορούμε να αυξήσουμε το προσωπικό. Ναι, μα δεν θα το αυξήσουμε. Θα εξετάσω την απόδοση των εργαζομένων και μέχρι το τέλος του έτους κάποιος θα απολυθεί. Περιμένω στο μέλλον τα report να είναι στην ώρα τους. Δεν είναι καλή περίοδος να εσταμελείς τη δουλειά σας. Faites quelque chose avec vos cheveux, s'il vous plaît. Κύριε Βάιτ. Σας ακούω. Βάλατε το ραντεβού με τους Βούλγαρους αύριο. Το γνωρίζω. Έχετε να μου πείτε κάτι καινούριο? Όχι, έχω να σας πω κάτι παλιό. Έχω ζητήσει εδώ και 2 μήνες άδεια για την αυριανή μέρα, γιατί έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό δικαστήριο. Και πρέπει να ακυρώσω εγώ το ραντεβού με το σημαντικότερο συνεργάτη μας, επειδή εσείς έχετε προβλήματα με τον νόμο? Ακούστε, κύριε Βάιτ, εγώ αύριο δεν μπορώ να είμαι εδώ και δεν νομίζω ότι ο Γιάννης είναι ικανός να χειριστεί ένα meeting. Θα είστε εδώ αύριο. Όχι, κύριε Βάιτ, δεν θα είμαι εδώ αύριο. Ακούστε, κύριε Κωνσταντακάτου. Εάν δεν μπορείτε να είστε στο πιο σημαντικό ραντεβού αυτής της συμφωνίας, περιμένω την παρέτησή σας πάνω στο γραφείο μου. Λοιπόν, εγώ δεν θα είμαι εδώ αύριο, κύριε Βάιτ, και αν αυτό σας ενοχλεί, τότε περιμένω την απόλυσή μου πάνω στο δικό μου το γραφείο. Μην βιάζεστε. Όλα με τον καιρό τους. Επίτηδες κανονίστε το ραντεβού αύριο που θα λείπω, για να με εκθέσετε επαγγελματικά. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να σας εκθέσω εγώ επαγγελματικά, κύριε Κωνσταντακάτου. Τα καταφέρνετε μια χαρά και μόνοι σας. Και για να συνοψίζουμε. Αύριο περιμένω να δω ή εσάς ή την παρέτησή σας πάνω στο γραφείο μου. Μα πάνω στο γραφείο σας θα την άφηνα, γιατί κάτω από το γραφείο σας ποτέ δεν ξέρει κανείς ποιον θα συναντήσει. Κύριε Βάιτ. Σας ακούω. Έμαθα ότι στείλατε μέμο στον πρόεδρο για την απουσία μου από το ραντεβού και ήθελα να σας πω ότι το θεωρώ ποταπό ακόμα και για εσάς. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του.
Εγώ όμως οφείλω να ενημερώνω την εργοδοσία για τις αδυναμίες των υπαλλήλων της. Εγώ έχω προσπαθήσει να κρατήσω αυτή τη μικρή μας κόντρα σε αξιοπρεπές επίπεδο. Αλλά αν συνεχίσετε να κλιμακώνετε τις επιθέσεις, σας διαβεβαιώ, θα φτάσουμε στα άκρα. Δεν θα σας το συνιστούσα. Πολύ φοβάμαι ότι τα δικά μου άκρα φτάνουν μακρύτερα από τα δικά σας. Τώρα, όσο γι' αυτό, ίσως θα έπρεπε να ρωτήσω τη συνάδελφο που ήταν κάτω από το γραφείο σας. Θα μπορούσε να σας δώσει και μερικές συμβουλές για το πώς ανεβαίνει μια γυναίκα στην καριέρα της. Έτσι ανεβαίνει μια γυναίκα στην καριέρα της. Πώς, με τις ικανότητες. Γεια σας, κύριε Βάιτ. Η ανάλυση OPEX-CAPEX είναι έτοιμη. Σήμερα μου τη δώσατε, θα είναι έτοιμη αύριο. Πρωί, ελπίζω. Θέλω να την παρουσιάσω στον πρόεδρο. Θα ήταν χρήσιμο να μου το είχατε πει αυτό όταν μου την αναθέσατε. Σας το λέω τώρα. Faites quelque chose avec vos cheveux, s'il vous plaît. Συγγνώμη, Κατερίνα μου, αλλά πρέπει να το τελειώσω σήμερα. Ναι, δεν ξέρω τι ώρα θα ξεμπερδέψω. Φύγε τώρα! Πριν δύο μήνες, τον Μπίλι τον χτύπησε ανάσχημα. Ο αντίπαλος ήταν πιο δυνατός. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Σας παρακαλώ, δεν ξέρω τίποτα! Αν δεν μιλήσεις... Την ίδια μέρα, κάποιοι άλλοι τον ξαναχτύπησαν άσχημα. Πάλι δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Πριν δύο εβδομάδες, μια καλή του φίλη έχασε μια πολύ σημαντική δίκη. Ο αντίπαλος ήταν πιο δυνατός. Η φίλη του δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Σήμερα ο Μπίλις βαρέθηκε να μην μπορεί να κάνει τίποτα και σκέφτηκε πως αν το σωστό είναι αυτό που επιβάλλει ο πιο δυνατός, θα έπρεπε να βρει έναν τρόπο να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη. Το βάρος μου δεν είναι πρόβλημα. Καθόλου. Μπορείς μάλιστα να το χρησιμοποιήσεις υπέρ σου. Συγγνώμη, μισή λεπτό. Βεβαίως. Ναι. Έλα, Κατερινάκη. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να έρθω. Το ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή κάνω κάτι πολύ σημαντικό. Θεώρησε την ανάγκη. Πριν δύο μήνες, ο Μάκης δέχτηκε ένα αποχαιρετιστήριο δώρο από την Αντιγόνη Μέιχεμ. Δεν ήταν ένα ιδιαίτερα τυπικό δώρο, όπως π.χ. ένα λούτρινο αρκουδάκι. Ήταν μία λιμουζίνα. Ο Μάκης ήτανε. Είχε πει ότι θα περάσει. Καλά, είμαι πολύ χαρούμενος με την καινούργια τη λιμουζίνα. Πάτω εδώ. Είναι μία χρήσιμη φόρμα και ένα υπέροχο δώρο στους φιλεργατικούς, αλλά και τους καπανείς νέων ιδεών και τάσεων. Γεια σου, Αλίκη. Πότε μπήκε στο ναυτικό? Ποια λίγη, ρε Μπίλι, ο Μάκης σήμερα. Τόσο πολύ πανάζει το λί. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν το βλέπω είναι Τιτανικός νούμερο 2. Τα φοράς αυτά, ρε, στο πεζικό δεν είσαι. Και τι σχέση έχει ο στρατός? Μάγκες, έχω λιμουζίνα. Δικιά μου λιμουζίνα. Έχω, δικιά μου. Ναι, αλλά αυτό το ξέρουμε. Ο Περιστερόπουλος με έχει πάρει 100 φορές τηλέφωνο. Θέλει το τηλέφωνο της Μέιχεμ. Τι να του κάνει? Ξέρω εγώ, λέει, αν περάσει από Κύπρο, θέλει γι' αυτός μια λιμουζίνα. Δεν πιστεύω να του το έδωσες. Τι είναι αυτό τώρα, θα εκπορνευτεί όλη η παρέα σε πλούσιες μεγαλοεπιχειρηματίες? Όχι όλη η παρέα. Εγώ με τέτοιο κορμί, ούτε ποδήλατο δεν βγάζω. Πλάκα, μήπως έτσι ξεπληρώσουμε την τράπεζα. Δεν ήταν έτσι με την Αντιγόνη και σταματήστε. Τη βοήθησα να ξεπεράσει τον πόνο της. Απλά έτυχε να μου χαρίσει και μια λιμουζίνα στο τέλος. Φωτή, κι εγώ σε βοήθησα να ξεπεράσει τον πόνο της τότε που η Κατερίνα τα φτιάξε με το χάρι, αλλά δεν μου χάρισες τίποτα. Θες μια τσίχλα? Στο μεταξύ, Μάκη μου, γιατί είσαι εντυμένος καπετάνιος? Δεν είναι στολή καπετάνιου, χαζί. Αυτή είναι η στολή του σοφέρ. Και του καπετάνιου πώς είναι? Σαν του σοφέρ, αλλά πάνω σε πλοίο. Όχι, Μάκη μου. Η στολή του σοφέρ είναι σαν του καπετάνιου, αλλά μαύρη. Και δεν έχει γαλόνια. Ακόμα κι αν είσαι πάρα πολύ καλό σοφέρ. Ακόμη και τότε, Μάκη μου. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, τι, επειδή ένας οδηγεί πλοίο και ο άλλος αυτοκίνητο? Όχι, έχει δίκιο τώρα. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται για μια ταξική διάκριση μεταξύ μέσων μεταφοράς. Καλά, παιδάκι μου, εσύ στο κατάστημα που πήγες δεν υπήρχαν υπάλληλοι? Αυτό σου δείξανε για στολή σοφέρ? Όχι, μια μαύρη μου δείξανε, αλλά μου φάνηκε λίγο πένθυμη. Και μετά είδα αυτή εδώ που ήταν η ίδια, αλλά με πιο πολύ λευκό. Και έτσι σκέφτηκα ότι αυτή είναι η στολή του χαρούμενου σοφέρ. Εγώ παρετούμε. Συνεχίστε μόνοι σας. Ο καλός, ο χαρούμενος σοφέρ, στη Φουρτούνα φαίνεται.
Να ζήσετε, να ζήσετε, άντε και καλούς απογόνους. Έλα, Μάκη μου, κάθε πράγμα στην ώρα του. Ναι, σωστά. Κάτσε, ρε. Όχι, στα γρήγορα, πέρασα να ευχηθώ. Με περιμένουν οι γονείς μου. Δικό μου είναι αυτό. Ναι. Πού σου είναι, ρε, δύο μήνες, δεν πήρες άδεια? Βασική εκπαίδευση, ρε Φώτη. Πάντως, χαζομάρα κάνατε που δεν ήρθατε μέχρι την Κομωτινή. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πάνω. Γίνεται χαμός εδώ. Τώρα, Μάκη μου, για πες μου, τι είναι αυτό που γίνεσαι εσύ, το πει. Όπι. Όπι. Οπλή της πενταετούς υποχρεώσεως. Ρε Μάκη, είσαι σίγουρος θες να κάνεις καριέρα ως στρατό? Δεν είναι ότι έχω και 100 επιλογές, Φώτη. Μια χαρά είναι, έχει καλά λεφτά και δεν χρειάζεται να φορτώνω με τους γονείς μου. Πώς πάει η εταιρεία μας? Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω. Βρήκα μια εταιρεία που νοικιάζει λιμουζίνες και έδωσα τα τηλέφωνά μας. Αλλά εμείς πρέπει να βγάλουμε τιμολόγιο για να πληρωνόμαστε. Συγγνώμη, μισό λεπτό για να καταλάβω. Εσείς οι δύο θα κάνετε εταιρεία μαζί? Εγώ θα κατεβαίνω στην Αθήνα μόνο στις άδειές μου και έτσι είναι κρίμα να έχω τη λιμουζίνα και να κάθεται. Όσο λοιπόν θα λείπω, το θέμα θα το τρέχει ο Φώτης. Στο λυπηρές. Τη φοράς κάθε μέρα ή επειδή με περιμένατε? Κάθε μέρα σε περιμένω. Πάντως, εμένα ακόμα μ' αρέσει περισσότερο η άλλη στολή. Η άσπρη. Ναι. Έλα, Μακή. Ωραίο να συμμαρτυλούς τον Ιδέν. Είσαι ok να αναλάβεις μια δουλειά το βράδυ? Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Παίρνω από εδώ για να πούμε λεπτομέρεια. Καλή αρχή. Άντε, γεια, γεια, γεια. Έλα, Φωτή. Έλα, δεν μπορώ να έρθω το βράδυ. Ναι, πήραμε την πρώτη μας δουλειά. Έξι χρόνια σε στηρίζω όσο μπορεί να στηρίξει ένας άνθρωπος έναν άλλον και εσύ ακόμα με μετράς τα ρίσκα σου αντί στις δυνάμεις σου. Πριν δύο μήνες, η Ρένια εξήγησε στη Λίλα ότι δεν μπορεί να καταθέσει στη δίκη για την κηδεμονία του Λουκά, γιατί οι αντίπαλοι θα επιτίθενται στη σεξουαλική ζωή της. Η Λίλα κατέθεσε τελικά και οι αντίπαλοι πράγματι επιτέθηκαν στη σεξουαλική ζωή της. Χάσαμε τον Λουκά επειδή εγώ δεν ξέρω να κλείνω τα πόδια μου, Φώτη. Δεν είναι έτσι, ρε κοπέλα μου. Ήταν πουλημένη η δίκη, ηρέμησε λίγο. Τι λες τώρα, εγώ φταίω. Είχα πάει με τους μισούς αντίδικους εκεί πέρα. Ωραία, και έτσι να είναι, έγινε τώρα. Τι πρέπει να κάθεσαι να αυτοτιμωρείσαι? Εσύ, ρε πιμπλάκι μου, δεν ήσουν αυτή που έλεγες ότι πρέπει να βρίσκεις κάθε φορά τρόπους να βλέπεις καταστάσεις θετικά? Ωραία, νομίζω ότι έχω αρχίσει να χάνω αυτή μου την ικανότητα. Λοιπόν, Λίλα, ξέρεις ότι εμένα δεν μου αρέσει καθόλου που αλλάζεις τους άντρες αυτά που κάνεις, έτσι? Έχουμε διαφορετική φιλοσοφία ζωής, ρε παιδί μου. Το ξέρω. Αλλά αν είναι αυτό που θέλεις να κάνεις σε μια φάση ζωή σου. Δεν χρωστάς εξήγηση σε κανέναν. Να, δεν χρωστάς εξήγησης. Σωστά. Γιατί δηλαδή πρέπει ένας άντρας όταν πάει με πολλές γυναίκες να το περηφανεύεται και όταν μια γυναίκα πάει με πολλούς άντρες πρέπει να το κρύβει? Η ισότητα άργησε μια μέρα, γλυκιά μου. Γιατί δηλαδή πρέπει να σταυρώνουμε μια γυναίκα επειδή έχει τη σεξουαλική συμπεριφορά ενός άντρα? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Οι άντρες πότε κλείσανε συμβόλαιο με την πολυγαμία και δεν με ενημερώσανε? Ναι, εντάξει, Λίλα, η κοινωνία γενικότερα είναι πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά στη δεδομένη φάση που είμαστε, δεν είναι το σημαντικό μας θέμα αυτό. Α, καλά, εσύ ποια νοτιμεριά θα έπαινε? Εσύ πρώτο θα ρίχνε πέτρα στο λιθοβολισμό, παλιό συντηρίκλα. Δεν είμαι συντηρητικός. Ναι, μωρέ. Τι να σου πω, εσύ δεν είσαι αντίθετος με το γεγονός ότι είμαι πεταχτούλα? Εσύ δεν θες να βρω έναν άντρα και να του φερώσω όλη μου τη ζωή? Ορίστε, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Όχι, εδώ είσαι λάθος. Ένα μέτρο, ένα σταθμό. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι λάθος μόνο οι γυναίκες να σκορπίζονται σε περιστασιακές σχέσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος και για τους άντρες. Δεν είμαι σοβινιστής, αλλά έχω διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Φώτη, πιστεύεις ότι μπορούμε να είμαστε φίλοι και ας διαφωνείς με αυτά που κάνω? Ρέξε τσιποτάκι μου. Άκου να δεις. Δεν είμαστε φίλοι επειδή συμφωνούμε σε όλα. Είμαστε φίλοι επειδή στηρίζουμε ένας τον άλλον, επειδή ανεχόμαστε ο ένας στα στραβά του άλλου. Επειδή αγαπιόμαστε, ρε. Ευχαριστώ. Να σου πω κάτι. Όχι, ρε. Δεν θα τους αφήσω να νικήσουν. Έχω πάει με τους μισούς αντίδικους. Θα το χρησιμοποιήσω υπέρ μου. Μπράβο, ρε κοπέλα μου. Ιδού η γνωστή μας Λίλα. Έτσι. Σήκω. Έχουμε δουλειές. Γεια σου, Μίνο. Ήσουν άτακτο αγόρι, το ξέρεις.
να με πάρεις φωτογραφίες, θα μπορούσες απλά να μου το πεις. Ορίστε. Πού είναι η μηχανή σου? Λίλα, δεν πρέπει να σε δω. Μηνώ. Τόσο καιρό μου παρακαλούσες να ξαναβρεθούμε. Τώρα θα μου κάνεις το δύσκολο. Λίλα, δεν τράπεις. Έρχομαι, μωρό μου. Ελπίζω και εσύ να είσαι έτοιμος, διότι δεν φαντάζεσαι τι θα σου κάνω εγώ σήμερα. Μόνο μου. Έτοιμο. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνεις εδώ? Δεν φέρθηκες καθόλου καλά στο δικαστήριο. Λίλα, λυπάμαι πολύ. Νομίζω ότι εμένα μου άρεσε, αλλά έπρεπε. Είναι η δουλειά μου. Όταν σου είπα ότι θα έρθει η ώρα της πληρωμής, το εννοούσα. Ξέρεις κάτι? Ήρθε η ώρα της πληρωμής. Έμαθα ότι παντρεύεσαι σύντομα την Αγάπη Παπακώστα, κόρη μεγαλοεπιχειρηματία. Πολύ καλή επένδυση και βέβαια πολύ καλή κίνηση καριέρας. Δεν είναι κίνηση καριέρας. Είμαι ερωτευμένος με την Αγάπη. Α, ναι. Δεν ξέρω αν θα σε πιστέψει αν μάθει ότι της τα φορά σε τουαλέτες κλαμπ. Λιλά, σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Εσύ δεν με λυπήθηκες καθόλου στο ειδόλιο. Τι θέλεις? Πάρε. Απλά θέλω να πεις τι γράφει η μυστική διαθήκη. Ορίστε. Το πρώτο μας τραπέζι σε ζευγάρι και δεν έχει έρθει κανείς. Κατερνάκι μου, καλύτερα που δεν ήρθε κανείς. Δεν κατάλαβα γιατί καλύτερα. Γιατί έκανες πάλι το φαγητό! Φώτη! Τη δεύτερη φορά που η Κατερίνα και ο Φώτης κάλεσαν τους φίλους τους σε τραπέζι, η Κατερίνα ξαναέκαψε το φαγητό. Αλλά δεν είχε σημασία, γιατί πάλι δεν ήρθε κανείς. Να δεις που και η Αντιγόνη με είχε μέτρηση το έπαθε και άρχισε να παγάγει ανθρώπους και να τους χώνει σε τρένα. Έκανε συνέχεια πάρτι και δεν ερχόταν κανείς. Στο τρίτο τραπέζι της Κατερίνας και του Φώτη ήρθαν όλοι. Για την ακρίβεια, τσακίστηκαν να έρθουν. Η Κατερίνα! Δεν ξέρω τώρα, ήρθα. Ο Φώτης λέει ότι έχει πέθει τραύματα. Μα τι θέλει και προσπαθεί να μαγειρέψει. Ούτε καβέ δεν ξέρει να φτιάχνει το μαγείρεμα, τη μάρανε. Η Κατερίνα! Μια χαρά είναι η Κατερίνα. Ο Φώτης είπε ότι... Ο Φώτης είπε ψέματα. Ο Φώτης δεν λέει ψέματα. Πονάει πάντα η πρώτη φορά. Φώτης, δεν με τα καλά, το ξέρεις ότι έφυγα από ένα πολύ σοβαρό meeting, αρονάρου θα πολιθώ. Παιδί μου, κι εγώ άκουσα ένα πολύ σημαντικό ραντεβού στη μέση. Α, κι εγώ. Κόψεις τραμάκι, με τις μπιζάνες είσαι. Καλά, εγώ κοιμόμουν. Αλλά έβλεπα πάρα πολύ ωραίο όνειρο. Καλά, ρε Φώτη, τι τους είπες? Τους είπα ότι πήγες να φτιάξεις λουκουμάδες, άρπαξαν να μαλλιώσεις φωτιά, μετά πιάστηκες από το παραβάν, άρπαξε το παραβάν, κόλλησε το πρόσωπό στο σύνθετο, άρπαξαν οι μελαμίνες, βγήκαν έξω τα MDF, έγινε ένα παρανάλωμα. Δεν λέει ψέματα, αλλά όταν πει, υπερπαραγωγή. Καλά, κι εσείς μωρέ, τον πιστέψατε. Μπράβο σας, δηλαδή ωραίους φίλους έχω. Πουνο τζάμπα, ρε. Βόλτα. Παιδιά, αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Ράνια, σας έχουμε καλέσει όλους δύο φορές και σε όλους κάτι τύχαινε. Ναι, μήπως σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι δεν θέλουμε να δούμε ο ένας τον άλλον? Ναι, μήπως... αυτό μας πέρασε. Γι' αυτό σας καλέσαμε με το ζόρι, γλυκιά μου. Λοιπόν, εδώ και μήνες είστε μπλεγμένοι σε μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη. Και προσπαθείτε ο καθένας ξεχωριστά να βρει μια άκρη και δεν έχετε βρει τίποτα. Μπράβο, Φώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Λοιπόν, σε αυτή την ιστορία έχουμε μπλέξει όλοι μαζί. Και ο μόνος τρόπος για να την κερδίσουμε είναι όλοι μαζί. Από εδώ μέσα δεν πρόκειται να φύγει κανένας αν πρώτα δεν βρούμε αυτή τη λύση. Ούτε για τουαλέτα. Ότι εσύ και η Κατερίνα δεν έχετε μπλεχθεί. Όχι, είμαστε μπίλοι. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι προσπαθείτε να κρατήσετε εμένα και το Φώτη έξω από αυτό. Αλλά είμαστε όλοι μια παρέα, ρε παιδιά. Ό,τι συμβαίνει σε εσάς επηρεάζει και εμάς. Η Σερέτη και ο Μαρκίδης ακολούθησαν μια παλιά τακτική. Διέρη και βασίλευε. Με διάφορα τεχνάσματα και ψέματα χώρισαν εσάς τις δύο και κατάφεραν να μας διαλύσουν όλους. Βαράτε τον ίδιο τοίχο σε διαφορετικά σημεία. Παιδιά! Δεν θα πέσει. Αν όμως ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας. Φωτή, εγώ και η Ράνια έχω μερικά θέματα που πάνε χρόνια πίσω και δεν έχουν καμία σχέση με τα ψέματα του Μαρκίδη. Δεν θα κάτσουμε να τα ξεπετάξουμε έτσι επειδή εσύ και η Κατερίνα αποφασίσεις να παίξετε τον κόφι Ανάν. Ναι, κορίτσια, αλλά ξέρετε κάτι. Δεν είστε μόνο εσείς οι δύο μπλεγμένες σε αυτή την ιστορία. Και εγώ βαρέθηκα να τρώω τη λάσπη από τα παπούτσια του Μαρκίδη, εντάξει. Είναι σαν το ποδόσφαιρο. Αν ο καθένας βαράει στα κουτουρού, δεν πάει να έχει τον Ροναλντίνιο και τον Μαραντόνα στην ίδια ομάδα μαζί, δεν το έχει το παιχνίδι. Με ξαφνιάζει πάντα αυτό το παλικάρι.
Μπράβο, ρε Μάκη. Μπράβο, ρε Μάκη. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα μας. Έχουμε μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες που όμως αρνούνται να συνεργαστούν. Και τι λες τώρα, θα κάτσουμε 2 ώρες με τη Ράνια και θα λύσουμε όλα τα θέματα? Εντάξει, δεν θα τα λύσουμε όλα, αλλά μπορούμε να τα αφήσουμε για λίγο στην άκρη. Για χάρη του Λουκά και του Άγγελου. Εσύ δεν είπες ότι θες να το χειριστείς μόνη σου? Τι, τώρα με χρειάζεσαι? Ναι, σε χρειάζομαι. Προσπάθησα μόνη μου, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Έκανα λάθος. Ξέρω ότι σε πλήγωσα, έχω πληγωθεί κι εγώ και δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα για λίγο, για καμιά εβδομάδα και να κάνουμε ανακοχή. Να κάνουμε ανακοχή. Θεωρία 208. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι σαν κομμάτια γυαλί. Deep in my heart, there's no room for crying, but I'm trying to see you point. Πρέπει να τις τοποθετείς στα πιο ψηλά σου ράφια και να τις φροντίζεις. Deep in my heart, I'm afraid I'm dying. I'd be lying if I said I... Γιατί είναι εύθραυστες. Welcome in, welcome in. Shame about the weather, welcome. Τι σημαίνει όταν σπάσουν? Λένε πως γυαλί που σπάει δεν ξανακολλάει. Αν βρεθεί όμως σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πιστέψει στην πρωταρχική του μορφή, μπορείς να ξαναενώσεις και τα πιο ραγισμένα κομμάτια. Και μερικές φορές, αν είναι απαραίτητο, το κολλάς προσωρινά με σελοτέιπ. Και ελπίζεις ότι θα δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία να ασχοληθείς με περισσότερη προσοχή. Έτοιμο το ποτηράκι. Βρε Ράνια μου, να μην σου φέρω ένα άλλο ποτήρι. Γιατί, με αυτό ξεκίνησα, με αυτό θα τελειώσω, όχι. Πιο ψυχαναγκαστικός άνθρωπος από σένα δεν υπάρχει. Τώρα δεν είπαμε να κάνουμε ανακοχή. Έλα, εντάξει, μια παρτίση έκανα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Και να επιστρέψουμε, τι θα καταφέρουμε? Εγώ, παιδιά, έχω απελπιστεί τελείως. Δηλαδή, έχουμε κάνει τα πάντα και συνέχεια νικάει η Σερέτ. Όχι, έχουμε κάνει και τα πάντα. Δεν έχουμε μάθει τι λέει η Μυστική Διαθήκη. Όχι, εγώ διάρρηξη δεν ξανακάνω. Α, εγώ ξανακάνω. Εσύ σκάσε. Έχουμε άνθρωπο μέσα. Τι? Η Ράνια έχει ένα κινητό που μιλάει με τα παιδιά. Δεν θα ανακατέψουμε τα παιδιά. Τι λέει αυτός? Λέει ότι ο Γιάννης, φεύγοντας, άφησε το κινητό του στον Άγγελο. Οπότε, άμα θέλω κάτι, παίρνω τηλέφωνο. Ναι, παιδιά, να όμως έτσι δεν γίνεται δουλειά. Αν είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί, θα πρέπει τώρα να πούμε ο καθένας τι ξέρει για την ιστορία. Λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ έτσι, μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει. Ότι για να λύσουμε αυτό το παζλ, θα πρέπει όλοι να βγάλουμε ό,τι κομμάτια έχουμε και να τα ρίξουμε στο τραπέζι. Εντάξει, Πότη, θα ρίξω λοιπόν εγώ το δικό μου το κομμάτι στο τραπέζι. Εκβίασα το δικηγόρο της Σερέτη να μου πει τι λέει η Μυστική Διαθήκη. Τι! Τι έλεγε ο Φωτάκης? Τι έλεγε ο Φωτάκης? Ο καθένας στο χαβά του. Έχουμε αρπάξει 5 και δεν έχουμε δώσει ούτε έναν. Τζάμπαμαν. Ναι. Εάν πάρουμε στα χέρια μας τη Μυστική Διαθήκη, θα ισοφαρίσουμε και τα 5 που έχουμε πάρει. Γιατί τι λέει? Λοιπόν, είναι η χειρόγραφη διαθήκη του Λουκά λίγες μέρες πριν το θάνατό του. Γράφει ότι αν του συμβεί το οτιδήποτε, θέλει η Ράνια να αναλάβει την κηδεμονία του Άγγελου. Δαβίδ βάρεσε τον Γολιάθ με την Κοτρώνα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να καταφέρουν το αδύνατο. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αν δεν πρωταγωνιστείς σε παραβολή της βίβλου και πας να τα βάλεις με κάποιον που έχει το διπλάσιο μέγεθος από σένα, είναι πολύ πιθανό να φας πάρα πολύ ξύλο. Μπορούν οι συνηθισμένοι άνθρωποι να πετύχουν νίκες πάνω από τις δυνάμεις τους? Ή μήπως είναι καλύτερα να κάνουν το κορόιδο και να αφήνουν κάποιους άλλους να κάνουν την βρωμοδουλειά? Η διαθήκη είναι λύση. Αν παρουσιαστεί στο δικαστήριο, όχι μόνο θα δώσουν στη Ράνια τον Λουκά, αλλά θα μπορέσει να διεκδικήσει και τον Άγγελο. Λίλα, πρέπει να μάθουμε που είναι. Ναι, αυτό τον πίεζα να μου πει, αλλά εκείνη την ώρα με πήρε ο Φώτης και μου είπε ότι η Κατερίνα αυτοπιπολήθηκε με τις οικουμάδες. Συγγνώμη, παιδιά, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί ο Μαρκίδης και η Σερέτη να έχουν βάλει μικρόφωνο στο σπίτι? Ρε, εγώ το σκέφτηκα. Γι' αυτό και πήγα, παιδιά, σε ένα κατάστημα με είδη παρακολούθησης και πήρα αυτό το μηχανηματάκι, το οποίο λέει δημιουργεί παράσιτα σε οποιαδήποτε συσκευή υπάρχει στο χώρο. Wow. Ορίστε, και με λέγατε και άχρηστη μετά. Ναι, αλλά δεν πρέπει να είναι αναμένο για να λειτουργεί. Mm. Τι να σου πω, παιδί, τι να σου πω. Παιδιά, με συγχωρείτε μισό λεπτό, γιατί δεν γίνεται στη δουλειά, έτσι. Δεν έχουμε καμία ελπίδα.
Η Σαρέτη και ο Μαρκίδης είναι πάρα πολύ έμπειροι σε όλα αυτά. Εμείς δεν ξέρω αν είμαστε για γέλια ή για κλάματα. Ρε Μάκη, είναι ρητορική ερώτηση. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Επανέρχομαι. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι μαθαίνουμε που είναι κρυμμένη αυτή η μυστική διαθήκη. Μπουκάρουμε στο σπίτι να τη βρούμε. Αφύλακτο ήταν και την προηγούμενη φορά και σκοτώθηκε ο Δημήτρης. Παιδιά, να το παραδεχτούμε. Δεν είμαστε εμείς για τέτοια. Ρανιά, εσύ έχεις πει πως τα πάντα είναι δύσκολα μέχρι να τα τολμήσουμε. Ωραία λοιπόν. Και τολμήσαμε και μπήκαμε μέσα στο σπίτι και βέβαια πάνω στους μπράβους. Τι σκατά κάνουμε? Πάνω σε αυτό έχω μία πρόταση. Τι ήρθαμε να κάνουμε τώρα εδώ? Για να τα βγάλουμε πέρα σε αυτή την ιστορία που έχουμε μπλέξει, πρέπει να μάθουμε να μηνόμαστε. Επίσης, οι σχολές αυτοάμυνας είναι το τέλειο μέρος για γνωριμίες. Μάκη μου, αυτό το πρόβλημα που έχεις με τις στολές, πρέπει κάποια στιγμή να το λύσεις. Είπατε θα πάμε να μάθουμε άμυνα. Άλλη φορά να τα εξηγείτε καλύτερα. Η Ράνια γιατί δεν ήρθε? Έχει κάνει 6 χρόνια αυτοάμυνα, ξέρει. Τι θα κάνουμε, θα μπούμε? Αχα. Εγώ σας το είπα πως δεν φοράμε σωστά ρούχα για kickboxing. Και μετά λέτε για μένα. Σας έχω ζητήσει το κοστολόγιο του καινούργιου εξοπλισμού από το πρωί. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Μόλις σας στείλω ένα mail στον πρόεδρο. Κυρία Κωνσταντακάτου, είμαι ενήμερος ότι ο πρόεδρος σας τρέφει μια κάποια δυναμία. Άρα θα πρόλαβε θάλια. Αλλά αν περιμένετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσετε τη δουλειά σας, πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος στηρίζει απεριόριστα όλες τις αποφάσεις μου. Μα δεν ζήτησα στον πρόεδρο να κρατήσω τη δουλειά μου, κύριε White. Του ζήτησα ακριβώς το αντίθετο. Μου έδωσε άδεια 3 μηνών άνευ αποδοχών. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να συμβουλευτεί εμένα. Περίεργο, γιατί μόλις το έκανε. Θα πρέπει λοιπόν να με συμπεριλάβετε στο δεύτερο κύμα απολύσεων, γιατί για το πρώτο δεν θα είμαι εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σας πέρασε η ιδέα ότι σκόπευα να σας απολύσω. Να το αποδώσω στη γυναικεία υπερευαισθησία σας. Αυτό να κάνετε. Άτακτη υποχώρηση, μ' αρέσει αυτό. Καμία υποχώρηση. Απλά έχω πάρα πολύ σοβαρές εκκρεμότητες. Μετά θα ασχοληθώ και μαζί σας. Λοιπόν, το πήγαμε λίγο χαλαρά σήμερα γιατί ήταν η πρώτη σας φορά. Αυτό είναι το χαλαρό, δηλαδή. Κατερίνα, το βλέπεις αυτό που βλέπω? Κατερίνα, είναι παντρεμένη τώρα. Τι βιάστηκες, τι βιάστηκες. Καλά, 5 βασικές κινήσεις μόλις μάθω. Ξέρω ποιον άνθρωπο θα δει, αλλά... Δεν κόβετε τις βλακίες. Μάκη, βουλώσω και πήγαινε να ρίξει καμιά κεφαλιά. Ανασταλμένο σας βλέπω, Μια μερική αναστάτωση υπάρχει όσο να είναι. Θα μας βάλετε να πλένουμε και αυτοκίνητα όπως στην ταινία Wax on, Wax off. Μα και τι λες τον πανέμορφο καθηγητή μας, μην τον ακούτε. Γιώργος. Λίλα, εάν με μάθεις τα μυστικά της τέχνης σου, μπορεί να σου μάθω κι εγώ τα μυστικά της δικής μου. Το πλέξιμο εννοεί. Σκάσε, Μπίλι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε κάποιες τεχνικές. Εντάξει, πάμε. Μπείτε σε ζευγάρι αμέσως. Ζευγάρι. Λοιπόν, να σου δώσω μια μαλακή γιατί είσαι κορίτσι, εντάξει. Τι κάνεις, ρε. Σε τρελή. Εντάξει, ρε Φώτη. Εσύ δεν είσαι κορίτσι. Άλλη μια ίδια να του δώσεις κάτω από τη μέση και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
Θα ρίξει καμία γροθία να μάθουμε τίποτα. Μπίλι, πήγαινε να παίξει με τα άλλα παιδάκια. Λίλα, 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 μην αφήνεις μόνο μου. Μπράβο, σωστά. Γιώργο, να σου πω, επειδή δεν έχω τέρι, μπορείς να μου δείξεις εκείνες τις λαβές. Λίλα, το kickboxing δεν έχει λαβές, πόσες φορές θα το πούμε. Για να αλλάξουμε άθλημα τότε. Λοιπόν, Μπίλι, αυτός εδώ είναι το τέρι σου. Γιατί, τι έκανα? Λοιπόν, αυτός είναι ο Μάικ, αλευτικά τον φωνάζουμε το τέρας. Δηλαδή, αν θέλετε να το βρίσετε, πώς το φωνάζετε? Λοιπόν, Μάικ, είναι του Μπίλι η πρώτη μέρα σχολή. Έτσι, πάμε. Έλα, Μπίλι, δοκίμαστε μια μπροστινή κλωτσιά. Σε αυτόν πρέπει να τη δοκιμάσω. Έλα, κλώτσα τον. Και θυμώσει. Κλώτσα τον. Και μετά πίσω. Πόσα πίσω? Μπορώ να βγω από το κελί? Πάμε, με ψυχή, Μπίλι, με ψυχή. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Λοιπόν, οι κλωτσίες στο kickboxing λέγονται λακτίσματα. Λίλα, Λίλα, μ' αφήσεις μόνο μου και με έχουν βάλει με ένα που το λένε τέρας. Γιώργο μου, συγγνώμη για όλο αυτό. Τι έλεγες για τις κλωτσίες? Λοιπόν, στο kickboxing υπάρχουν οι εξής κλωτσίες. Το low kick, το round kick, το front kick. Το front kick μεταφράζεται σαν καρφωτή κλωτσιά. Αυτή την καρφωτή θέλω πολύ να μου τη δείξεις. Εντάξει, εσύ το ζήτησες. Καλός, αλλά στο φλερ, παιδάκι μου, δεν το έχουμε. Λοιπόν, Καβερνάκη, εξάσκηση είναι έτσι, χαλαρά. Εντάξει, θα βάλω μισή δύναμη. Τι κάνεις ρε, πας καλά, πριν λίγο δεν λέγαμε. Μισή δύναμη έβαλα, Φώτη μου. Ό,τι και να πείτε, δεν θα σας λυπηθώ. Ο παρτενέρ μου είναι 2 μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις και χαϊδευτικά τον φωνάζουν τέρας. Εδώ με δέρνει την γυναίκα μου. Ανακάλυψες το αληθινό νόημα του γάμου. Σε δέρνω, εντάξει. Προπόνηση είναι, άιντε. Τι είναι, Λίλα, κουραστήκαμε κιόλας? Όχι, δεν κουραστήκαμε. Απλά προτιμάμε να φυλάμε την ενέργειά μας για πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Δεν υπάρχει πιο ενδιαφέρουσα δραστηριότητα από το kickboxing, Λίλα. Αχ, πόσο λίγα ξέρεις, Γιώργο μου. Κουράστηκες επειδή σε πίεσα να σηκώσεις το πόδι σου ψηλά στις κλωτσίες, ε? Κουράστηκα επειδή όταν σηκώνω τα πόδια μου ψηλά, δεν είναι για να δίνω κλωτσιές, Γιώργο μου. Να ξεκουράσω λίγο, πω να δω τους μαθητές και ξανάρχομαι. Αυτό που λατρεύω σε σένα είναι το διακριτικό σου φλερ. Μπίλι, θέλεις να σε στείλω πίσω στον τέρας? Έλα, ωραία. Καλώς την. Να ρωτήσω πώς πήγε το kickboxing. Πολύ καλά πήγε. Μάθαμε μερικές κινήσεις, η Καθαρίνα έδιρε 3. Φλερτάραμε λίγο με τον δάσκαλο, ξέρεις τα βασικά, μωρέ. Καλά, μωρέ, Λίλα, γι' αυτό σε στείλαμε στο kickboxing. Και πού κατάλαβες, μωρέ, ότι εγώ φλερτάρα τον δάσκαλο? Έλα. Γεια σου, Ρανιά. Γεια σου. Εσείς άλλο άθλημα ήσουνα? Τουαλέτα ήμουν. Ωραία, συνοηθήκαμε τώρα. Πώς πήγες στο γραφείο σήμερα? Α, ωραία, τέλεια. Ο White θα πρέπει να περιμένει 3 μήνες για να μπορέσει να με απολύσει. Ναι, ναι, ο Γιώργος για να απολαύσει εμένα δεν χρειαζόταν να περιμένει καθόλου, αλλά δεν δείχνει να με θέλει. Ναι, ωραία, λοιπόν, τώρα όλοι μαζί θα κάτσουμε εδώ και θα οργανωθούμε να δούμε πώς θα βγούμε στο σπίτι της Ερέτη. Ρανιά, να το κάνουμε μια άλλη μέρα που θα πονάμε λιγότερο. Όχι! Εμπρός, άντρας μου! Οδηγείτε το καράβι μπροστά! Ο δικός μας δρόμος θα νικήσει! Λουκά, τι κάνεις μέσα στο γραφείο μου? Δεν είναι γραφείο, καράβι, με στραβίζει. Κατέβα κάτω αμέσως. Όχι, σου είπα! Είπα κατέβα κάτω αμέσως. Όχι, σου είπα! Κάτω αμέσως. Επιτέλους. Άμα με ξαναχτυπείς θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Και εσύ θα το μετανιώσεις πολύ άσχημα αν ξαναμπεί στο γραφείο μου. Δεν ξέρω πώς έχει μεγαλώσει η μητέρα σου, αλλά εδώ μέσα δεν είναι θηριοτροφείο. Αυτό που σου είπα εγώ, κατάλαβε! Είσαι σίγουρη πως μπορούν να μεγαλώσουν 2 παιδιά σε αυτό το σπίτι? Ε, τώρα τι μου λες, επειδή είναι αντίθετος ο Λουκάς, να τον αφήσω στη Ράνια να τον κάνει χειρότερο? Όχι, απλά. Όχι, τον έκανε κακομαθημένο. Εδώ μέσα θα μάθει να φέρεται. Αν η γιαγιά συνεχίσει έτσι, θα το πληρώσει ακριβά. Και δεν με νοιάζουν ούτε τα καράβια της ούτε τα λεφτά της. Και τι θα της κάνεις? Εμείς είμαστε μικροί και εκείνη είναι μεγάλη. Χα! Όπου
υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Μου χρωστάς μια απάντηση. Λιλά, πήγε σε παρακαλώ, η αραβωνιαστική μου είναι στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα, πω που τι μου θυμίζεις τώρα. Σου έχω πει τη γράφει μυστική διαδίκη. Τι άλλο θέλεις? Θέλω να πεις που την έχει. Αν το μάθει σε αιρέτη, έχω ξοφλήσει, το ξέρεις. Το τασαρπής μου δεν θα το μάθει. Γρήγορα, Νίκο, νομίζω ότι έρχεται η ραβωνιαστιά σου. Παιδιά, η μυστική διαθήκη είναι στο χρηματοκιβώτιο. Την προηγούμενη φορά δεν ήτανε. Ναι, γιατί την προηγούμενη φορά ο Μαρκίδης ήξερε για τη διάρρηξη. Οπότε έβγαλε ότι είχε το χρηματοκιβώτιο και έβαλε μέσα τα πλαστά έγγραφα που ενοχοποιούσαν το Γιάννη. Ναι, αλλά την προηγούμενη φορά δεν ήτανε. Άσε, θα σου το εξηγήσω αργότερα με σχεδιάγραμμα. Έτσι θα καταλαβαίνετε. Είμαι οπτικός τύπος. Μου έχεις λείψει πολύ. Θέλω να έρχεσαι συχνότερα. Ναι, αλλά την τελευταία φορά που ήρθα με στεναχώρησες. Γιατί τα πες όλα αυτά τα πράγματα? Δεν μπορώ να σου πω. Μπορώ να πάω λίγο στην τουαλέτα? Όχι. Το έχετε καιρό το υφασματέκι στον καναπέ? Ωραία, πήγαινε να κάνει γρήγορα. Πού είναι? Αριστερά. Μην ανησυχείς. Όταν τελειώσω μαζί της, θα σε παρακαλάει να με πάρεις πίσω. Για τον καιρό λέμε. Κοινό. Είμαι φίλος της Ρένιας. Αύριο το βράδυ άνοιξε το κινητό σου, θα σε πάρω με τηλέφωνο. Όχι όταν ο άλλος έχει μαυριζώνει στο kickboxing. Πώς πήγε το μάθημα? Δεν ακούς. Τελειώσαμε τα βασικά τουλάχιστον. Και μάντεψε ποια πήρε πορτοκαλί ζώνη. Ο δάσκαλος λέει ότι η γυναίκα μου είναι κινούμενο φωνικόπλου. Καλά, αυτό το ξέραμε, δεν ήταν ακριβώς. Όχι μόνο κατά λάθος, μπορεί να το κάνει και επίτηδες. Τώρα φέρτε μου τους μπράβους της Ερέτη να τους λιώσω. Έκανες το τηλεφώνημα? Ναι. Και όλα καλά. Απλά το παιδί με ρώτησε αν έφτιαξα το σχέδιο μόνη μου, βοήθησε και η μαμά του Γιαννάκη. Και τι είπες? Έπρεπε να τον καθησυχάσω. Τι είχες να πετύχει το σχέδιο? Και εσύ πώς το ξέρεις αυτό? Η μαμά του Γιαννάκη είναι πολύ έξυπνη. Παύλο, τι έγινε? Ο Λουκάς πήρε τα κλειδιά του σπιτιού και βγήκε έξω. Γιατί? Ήθελε να παίξει λίγο στον κήπο. Σε παρακαλώ, κλείσε αυτό το πράγμα, κοντεύει να με τρελάνει. Γιατί χαμογελάς, Αγγέλη? Ο Λουκάς είναι πολύ τρελός. Μην ανησυχείς. Δεν θα είναι για πολύ ακόμα. Τους ακούσαμε. Λουκά, τι είναι αυτά? Συγγνώμη, γιαγιά, θέλω να πάρω λίγο αέρα. Στα δωμάτια σας αμέσως. Πρέπει να μάθουν ότι δεν μπορούν να παίζουν την ασφάλεια του σπιτιού. Μου έχουν τελειώσει πια οι τιμωρίες. Πήγαινε, μάνα. Το πήρες? Ναι. Να το στείλω εγώ το μήνυμα. Σε μένα δώσε το κινητό, ο Γιάννης. Αλλά με ένα κυνηγό σαν έξω. Άντε, θα το στείλεις εγώ. Κατερινάκη, είχαμε κανένα νέο από τη μητέρα σου? Τίποτα. Εξαφανισμένη. Πάντως πολύ ωραίο δώρο για το γάμο μου, ε. Μου άφησε γράμμα που μου λέει ότι φεύγει. Αυτό δεν ήταν δικό σου δώρο, ήταν του Φώτη. Όπως και να έχει, εγώ τι να κάνω τώρα, να πάω στην αστυνομία? Όχι, να μην πας σε καμία αστυνομία. Η γυναίκα είχε ανάγκη από ξεκούραση. Προφανώς είναι κάποιο θέρετρο και κάθεται μεσουλουόμενος. Μας έχετε τσακίσει στην πίτσα, έτσι? Τι έγινε, μα και κάνουμε παράπονα για το μενού. Τρεις γυναίκες και δεν μαγειρεύει καμία τους. Τι να τις κάνεις, μόνο για μόστρα είναι. Είπε τίποτα ο Μάκης? Όχι, κύριο, πολύ ζέστη έχει η κουζίνα. Τι έγινε, τι? Τίποτα, μου να χάρηκα λίγο που το σπίτι ξαφνικά γέμισε με κόσμο. Άμα ήθελε το σπίτι γεμάτο, να μην τον έδιωχνε στον κόσμο.
Δεν είχα άλλη επιλογή, Λίλα μου. Πώς μπορείς να το πούμε αυτό? Κοριτσάκια, μην αρχίσετε τώρα. Πάντα έχουμε επιλογή, Ράνια. Εγώ σε συγχώρεσα για την κατάσταση στο δικαστήριο. Εσύ πότε θα με συγχωρέσεις? Το ποτέ? Πώς φαίνεται σε χρονολογία, σε καλύπτει? Εγώ με Ράνια και Λίλα δεν πάω διάρρηξη. Ούτε κι εγώ πάω με Ράνια και Λίλα μαζί. Συγγνώμη, από πότε έχει ο Μάκης άποψη? Δεν κατάλαβα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τσακώνεστε με το παραμικρό, ρε. Είστε ικανές την ώρα της διάρρηξης να μαλλιοτραβιέστε και να μας πιάσουν όλους. Τελικά δεν φταίει κάποια κατάρα των singles που κατάστρεφτε γάμους και αραβώνες. Ο δικός σας συνδυασμός κάνει τις καταστροφές. Εσύ, Κατερινάκη, μου με γελάς, γιατί όλα αυτά μπορείς να τα καταφέρεις εντελώς μόνη σου. Να σας πω τώρα που δεν θα έρθει η Ράνια και η Λίλα, θέλετε να πάρετε μένα μαζί σας στη διάρρηξη? Θεωρείς ότι υπάρχει παραμικρή περίπτωση να μην ενεργοποιήσεις όλους τους συναγερμούς? Συγγνώμη, παιδιά, ποιος θα πάει στη διάρρηξη, οι άντρες? Και γιατί να μην πάνε οι άντρες? Μπίλε μου, για να απαντήσεις αυτή την ερώτηση, πρέπει πρώτα να σας συμπεριλάβουμε στην κατηγορία. Ναι, και κατά δεύτερον, ό,τι σωστό έχει γίνει σε αυτή τη σειρά το έχουν κάνει οι γυναίκες. Το τρένο το σταμάτησε ο Γιάννης. Ο Γιάννης δεν είναι εδώ μαζί μας, είναι? Ναι, γιατί κάποιο τον έδιωξε. Συγγνώμη, νόμιζα ότι σε αυτό το θέμα είσαι μαζί μου. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να σου λέω. Ρε, τι κάνετε, ρε, είναι απίστευτο αυτό. Μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Διαφωνείτε την ώρα που συμφωνείτε. Ωραία ανακοχή. Συγγνώμη, εσύ δηλαδή, Φώτη, προτιμάς να πας με το Μάκη στη διάρρηξη αντί για μένα? Α, τώρα πώς σου φαίνεται που δεν σε θέλουν στη διάρρηξη? Σκάσε, Κατερίνα. Έχουμε τους κωδικούς. 15-14. Yes! Μήπως να στείλουμε τον Λουκά και τον Άγγελο να πάρουν τη διαθήκη? Αυτοί έχουν περισσότερες ελπίδες. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν θα ξαναμαλώσουμε. Κάναμε ανακοχή, κάναμε ανακοχή. Μπορείστε. Κάναμε ανακοχή. Δεν το κάνετε? Ναι. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Όχι, λοιπόν, άκουσα να δεις το κάνουμε. Κάθε φορά που θα σκεφτόμαστε κάτι άσχημο είναι για την άλλη, θα χαστοκιζόμαστε για να μην το λέμε. Οκ, αυτό. Έτσι. Τέλος πάντων, κάθε τρίτη φορά γιατί θα μου φύγει το σαγόνι. Εντάξει. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Θεωρία νούμερο 208 και μισό. Οι άνθρωποι που έχουν ξεχωρίσει στην παγκόσμια ιστορία ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι. Μέχρι που αποφάσισαν να κάνουν κάτι που όλοι οι άλλοι πίστευαν ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ο μόνος τρόπος να μάθεις αν μπορείς να καταφέρεις το αδύνατο είναι να το δοκιμάσεις. Τη διάρρηξη και εμείς θα περιμένουμε εδώ έξω. Ησυχία. Ρεμπίλ, γιατί δεν μας λες και εμάς το σχέδιο να τελειώνουμε? Ησυχία, είπα. Ησυχία σου λέει, τι τον ενοχλεί συνέχεια? Παιδιά, εμένα όμως δεν μου είχατε πει ότι πρέπει να συρθούμε κιόλας. Εσύ λύσα ξανάρθεις στη διάρρηξη. Κάτσε μας, μωρέ. Τι σκατά μωρές είναι να νιώσεις τα μέτα με διαδίδυμα, να το κλείσουν! Ησυχία! Τα χέρια! Ειλικρινά απορώ. Δεν θα μάθετε ποτέ να το βάζετε κάτω.